Σήμερα είμαστε εδώ, όπως και κάθε φορά που μας καλεί εδώ πέρα το Σωματεία των Εργαζομένων στη Λάρκο, για να δώσουμε μαζί τον αγώνα μέχρι τη νίκη. Χαιρετίζουμε τη σημερινή πρωτοβουλία και τα σωματεία που παρευρίσκονται εδώ πέρα. Είμαστε από την πρώτη στιγμή στον αγώνα μαζί σας για μια καλύτερη ζωή. Βαδίζουμε μαζί σε αυτό το δρόμο, το δρόμο της ανατροπής αυτής της πολιτικής που εφαρμόζουν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις. Η πολιτική της απαξίωσης των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας είναι διαχρονική και βαραίνει όλους όσους έχουν κυβερνήσει. Δεν γίνεται μόνο στη Λάρκο. Να θυμηθούμε τα προγράμματα που έβγαζαν έξω από τα χωράφια τους αγρότες. Οι αποφάσεις που έγιναν τα χαλιβουργία, τα προγράμματα που κλείνουν τώρα τη Λάρκο, τα προγράμματα που διώχνουν τα καράβια από την αυτοεπισκευαστική ζώνη. Πάνω από 100 καράβια έχουν διωχθεί που ζήταγαν χώρο για εργασίες από τον Πειραιά. Καθημερινά είμαστε και εμείς στον αγώνα για να διαφυλάξουμε τα μεροκάματά μας. Για όλα αυτά έχουν ευθύνες όσοι έχουν κυβερνήσει διαχρονικά, που υποτάσσονται στην ανάπτυξη των κερδών των επιχειρηματιών. Όπως εδώ, η πολιτική αυτή θέλει να σας πετάξει έξω από τη δουλειά και τα σπίτια σας, η ίδια πολιτική θέλει το κλείσιμο της ναυπηγοεπισκευής και αλλάζει χρήσης γης που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ενταγμένες στα σχέδια κλεισίματος μεγάλων παραγωγικών μονάδων και της μετατροπής τους για διαμετακομιστικά κέντρα. Μετατρέπει την ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος σε car terminal για τα κέρδη της πολυεθνικής της Κόσκο. Οι δικές μας ανάγκες όμως είναι διαφορετικές. Οι ειδικοί διαχειριστές επεξεργάζονται σχέδια για τις κυβερνήσεις και τους επιχειρηματίες. Αυτό δείχνει και η πείρα και η δική σας, αλλά και η πείρα από τα ναυπηγεία Ελευσίνας και του Σκαραμαγκά. Στα ναυπηγεία καμία θέση εργασίας δεν είναι δεδομένη. Ακόμα και τα δεδουλευμένα είναι στον αέρα. Αυτή την ανάπτυξη ευαγγελίζονται όλες οι κυβερνήσεις. Για τους επιχειρηματίες κόντρα στους εργαζόμενους. Τους δίνουν φτηνά χέρια, φτηνό ρεύμα και το μάρμαρο θα το πληρώσουμε εμείς. Ο δικός σας αγώνας δείχνει πως μόνο όταν ο λαός, οι εργάτες μπαίνουν μπροστά, μπορούν να στραπατσάνουν τα σχέδιά τους. Αυτό μας είχε διδάξει ο ηρωικός αγώνας των Χαλιβουργών που και σήμερα βρίσκονται εδώ πέρα στον αγώνα. Αυτό δείχνουν όλοι οι νικηφόροι αγώνες της τάξης μας που είναι πολύ το τελευταίο διάστημα. Ο αγώνας της E-Food, της Κόσκο, της Ζώνης και όλοι οι άλλοι. Ο αγώνας σας μας δίνει νέα εφόδια για να συνεχίσουμε. Η αλληλεγγύη μας είναι δεδομένη με όλες τις μορφές που μπορούμε. Αλληλεγγύη που αλληλοτροφοδοτείται. Συνεχίζουμε μαζί με σταθερό βηματισμό. Μακριά από τις σκύλες και τις χάριδες που μας παπαγαλίζουν τα αυτιά για να μας απομονώσουν και να μας τσακίσουν. Θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε τους μεταλλεργάτες. Είναι καθήκον μας όπως το κάναμε όλα αυτά τα 3 χρόνια. Με όσες δυνάμεις έχουμε και στην Ομοσπονδία θα καλέσουμε να πάρουν επιπλέον πρωτοβουλίες για να δυναμώσει από κάθε μεριά το ποτάμι των εργαζομένων που θα πνίξει αυτή την πολιτική. Μαζί θα τα καταφέρουμε. Έχουμε νικήσει με το γράψιμο στην ιστορία του δίκαιου αγώνα σας. Θα τα καταφέρουμε και μέσα στην επαναλειτουργία του εργοστασίου και με εσάς χωρίς καμία έκπτωση. Μέχρι τα εργοστάσια να τα πάρουν στα χέρια τους οι εργάτες και να δουλεύουν για τις δικές μας ανάγκες. Καλή συνέχεια στον αγώνα σας.